καλημέρα κύριε Στολτίδη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε? Είναι βουλευτής της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Τι καιρό κάνεις στη Θεσσαλονίκη? Ορίστε. Τι καιρό κάνεις στη Θεσσαλονίκη? Πολύ ωραίο, καλοκαιρινό. Ωραία, καλοκαιρινό. Ωραία. Και θα πάτε. Ναι. Σας ξυπνήσαμε λίγο νωρίς, γιατί εντάξει, δεν πειράζει τόσο πολύ, φαντάζομαι, γιατί στις 11 θα είστε στο άγαλμα Βενιζέλου, όπου γίνεται η εκεί συγκέντρωση, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο, βέβαια, έχουμε πλήρη δραστηριότητα γενικώς με παρεμβάσεις. Ναι, διάβαζα προηγούμενες εφημερίδες και για όσους δεν μας ακούσανε, ο ριζοσπάστης αναδεικνύει ως κύριο θέμα σήμερα τις αγωνιστικές, όπως χαρακτηρίζει, διεργασίες και οργάνωση της πάλης ενάντια στα σχέδια κυβέρνησης και κεφαλαίου. Είναι αναφορά στις μεγάλες συγκεντρώσεις, στα μεγάλα συλλαλητήρια που οργανώνει το ΚΚΕ, στις 10.30 στα Προπύλαια στην Αθήνα, στις 11 στο Άγαλμα Βενιζέλου, αλλά και σε πολλές ακόμα πόλεις. Δεν το βάζετε κάτω, κύριε Στολτίδη, έτσι? Κοιτάξτε, είναι κρίσιμο για το λαό μας να δώσει μαχητική, μαζική απάντηση στη νέα επίθεση, η οποία θέλει να δώσει συντριπτικό πλήγμα στα θεμέλια της κοινωνικής ασφάλισης. Επιχειρείται από όλες τις κυβερνήσεις αυτή η μεγάλη λαϊκή κατάκτηση από το 1950, κάτω από το βάρος ταξικών, μαζικών, αποφασιστικών αγώνων και απόσπασης δηλαδή ενός κομματιού από το συνολικό παραγόμενο πλούτο που ούτως ή άλλως μόνο η εργατική τάξη παράγει, να όλες οι κυβερνήσεις τσεκουρώνοντάς το παραπλεύρος όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να επιχειρείται ένα πλήγμα της πλήρους ανατροπής και το πέρασμα δηλαδή ουσιαστικά των αποθεματικών, των ταμείων, των ασφαλιστικών και σε σχέση με τη σύνταξη και σε σχέση με την πρόνοια στα χέρια επιχειρηματικών ομίλων. Με αυτή την έννοια έρχεται μια νέα εποχή. Έχουν όλα τα ιδεολογικά όπλα στη φαρέτρα τους, γιατί πάνω στο πτώμα ουσιαστικά της κοινωνικής ασφάλισης που έχουν δημιουργήσει έρχονται ουσιαστικά να μιλήσουν για εξυγίανση, να μιλήσουν για δυνατότητα του καθενός μόνος του να προβλέπει και να διευθετεί το ζήτημα του πόσο, πότε θα πάρει σύνταξη, το πόσο σύνταξη θα πάρει και τι ουσιαστικά πρόσβαση θα έχει στην Γιατί αυτό είναι, να γίνω λίγο συνήγορος του διαβόλου, γιατί αυτό είναι και καλά κακό? Δηλαδή ένας εργαζόμενος να διαλέγει αν θα πάρει στα 65 του και πόση σύνταξη ή στα 75 του και πόση μεγαλύτερη ενδεχόμενη σύνταξη. Ή να μπορεί να φύγει από την αγορά εργασίας νωρίτερα, γιατί ξέρω εγώ, κληρονόμησε κάποια περιουσία και έρθει το τζόκερ, ας πούμε, να φύγει πιο νωρίς. Γιατί αυτό είναι δικαίωμα καλά κακό, να μην έχεις το δικαίωμα της επιλογής εσύ, ας πούμε? Καταρχήν πρέπει αυτό ούτως ή άλλως προβάλλει την λογική του γεγονεγέγονε, να ξεχάσουμε τα δισεκατομμύρια που πλησιάζουν κοντά τα 60 όλες τις προηγούμενες δεκαετίες καταλύστευσης των ασφαλιστικών των συνταξιοδοτικών ταμείων και πάνω σε αυτή την κατάσταση να έρχεται να προωθήσει η κυβέρνηση τη λογική του καλύτερα να διαχειριστείς μόνος σου τους πόρους σου και να τους διευθετήσεις σε σχέση με το τι σύνταξη θα πάρεις, όταν ούτως ή άλλως και με τον προηγούμενο πολύ σκληρά παρεμβατικό στα θεμέλια του ασφαλιστικού συστήματος νόμου Κατρούγκαλου χτυπήθηκε η κοινωνική ασφάλιση, διασπάστηκε σε τρία κομμάτια και έρχεται και μείωσε ουσιαστικά, να θυμάστε, με τα ποσοστά αναπλήρωσης των ήδη υπαρχόντων συνταξιούχων στο μισό της κύριας σύνταξης. Το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με την επικουρική ασφάλιση, η οποία πάλι προωθήθηκε η λογική του ότι είναι στη δυνατότητα του καθενός, ας πούμε, να την προσδιορίσει, θα είναι υποχρεωτική και θα περνάει βέβαια στο χρηματιστηριακό τόγο σε διάφορα επίπεδα ρίσκου, τα οποία ούτως ή άλλως δεν προβλέπουν καμία εγγύηση για το τι θα πάρει ο καθένας. Και βέβαια η υποχώρηση του πρώτου πυλώνα, της κύριας σύνταξης, του δεύτερου πυλώνα, ο οποίος θα υποβάλλεται σε αυτό το ρίσκο, άρα θα οδηγεί με ασφάλεια, σας λέω εγώ, στη μη απόδοση καθόλου ουσιαστικά αποδοχών, γιατί ακριβώς θα προσδιορίζεται από αυτό το υψηλό ρίσκο, θα έρχεται ουσιαστικά να ενισχύσει τον τρίτο πυλώνα, την ιδιωτική πλέον ασφάλιση, γιατί οι άλλες δύο δεν θα μπορούν να προσδιορίσουν ούτε τα βασικά για την επιβίωση, να βάζει καινούργιους, όλο και καινούργιους και πιο ισχυρούς, πιο δυσβάσταχτους όρους κάλυψης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ποσοστού επιπλέον της σύνταξης για τους νέους. Ουσιαστικά όλο αυτό, όλη αυτή η διαγενειακή αλληλεγγύη που επικρατούσε μέχρι τώρα, ασχετά είναι πλήγη, πολύ,
και ουσιαστικά υποχώρησε στα μάτια του λαού μας τον καθένα ξεχωριστά, δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα σύστημα το οποίο μέσα σε αυτές τις συνθήκες ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας, τέτοιων όρων εργασίας, μεγάλης ανεργίας, μεγάλης τρομερής μερικής απασχόλησης, πρώτον σε σχέση με τα χρόνια συνταξιοδότησης, σχεδόν κανένας δεν θα μπορεί να φτάσει γιατί ούτως ή άλλως θα αυξάνονται. Έτσι. Δεύτερον, ακόμα και να έχεις πλήρη ουσιαστικά δουλειά, να τύχει σε κάποιον να έχει πλήρη εργασία μέχρι τότε, δεν θα μπορεί να προσδιοριστεί σε καμία περίπτωση το ελάχιστο εγγυημένο, άσχετα αν μιλάμε ακόμα και για το άθροισμα των τριών αυτών πυλώνων. Και ο καθένας βέβαια, όταν θα έρθει κάτω από μια δυσμενή κατάσταση για τον εαυτό του, πλέον και ο ίδιος του εαυτός και η όλη την οικογένεια, τα ασφαλισμένα μέρη, τα καλυπτόμενα μέρη, θα είναι στον αέρα. Ακόμα και με μία μέρα ανεργίας. Δεν θα έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν θα έχουν ίχνος για το φαρμακευτική κάλυψη. Μάλιστα. Να φύγουμε λίγο από αυτό το τομέα. Καταρχήν να σημειώσω, θα έχετε, να ερωτήσω μάλλον, θα έχετε εκδηλώσεις για το Δεκέμβρη ως Κουκουέ, γιατί διαβάζω στο Ριζοσπάστη ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με αναφορές σε λογοτέχνες, μάλιστα ο τίτλος είναι ο Δεκέμβρης μπροστά το μάτι των λογοτεχνών, πλησιάζουν ημέρας. Ναι. Βεβαίως, οι εκδηλώσεις δεν θα σταματήσουν να αναπτύσσονται και θα διονκωθούν σε όλες τις κατευθύνσεις, σε όλες τις διαστάσεις, γιατί ακριβώς πρέπει ο λαός μας να γνωρίζει ό,τι έχει να κάνει και στο επίπεδο του πολιτισμού και στο επίπεδο των ταξικών αγώνων, όλα αυτά που πρέπει να θυμηθούν και να αναπτυχθούν. Ναι, πείτε μου. Ναι, όχι, παρεπιπτόντως έθεσα το ερώτημα, δεν είναι το κύριο θέμα μας αυτό, αλλά σας ακούω, σας ακούω. Ναι, αυτό ό,τι ακριβώς από ιστορική, πολιτιστική, πολιτική άποψη είναι θεμέλιο στα χέρια των εργαζομένων, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν την συσπήρωσή τους πάνω στα κεντρικά ζητήματα, ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο αποφασιστικά, πιο δυναμωμένοι και σε σχέση με τα επιχειρήματα και σε σχέση με τον κόσμο τον οποίο πρέπει να διεκδικήσουν με βάση τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες που δίνονται αυτή τη στιγμή συνολικά. Μάλιστα. Αναφέρθηκα στο Δεκέμβρη, γιατί έλεγα και προηγουμένως πριν να έχουμε την συνομιλία μας, ότι ο Δεκέμβρης είναι και ένας μήνας, θα είναι ο Δεκέμβρης που έρχεται από αύριο δηλαδή, ένας μήνας έντονων ζυμώσεων με φόντο είτε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, είτε και τα σενάρια ακόμα και διπλών εκλογών, ώστε να καεί και η απλή αναλογική που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Εσείς παραδοσιακά δεν παίρνετε κάποιες πρωτοβουλίες έτσι που να ξεχωρίζουν σε ό,τι αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας? Γιατί? Εντάξει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας θεσμός του αστικού πολιτικού συστήματος, στο οποίο συμμετέχετε όμως, έτσι. Μην το λέτε, το λέτε λίγο υποτιμητικά, αλλά συμμετέχετε σταθερά. Όχι, το Google είναι πυλώνας του συστήματος αυτού. Δεν είναι καθόλου θέμα υποτιμήσεις. Συμμετέχει, εννοώ. Φυσικά. Δεν μπορούμε εμείς ούτως ή άλλως να μην συμμετέχουμε στις δομές αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος, έτσι ώστε και να το αναλύουμε, να το επεξεργαζόμαστε, να το δίνουμε σε όσο με καλύτερη εκλαϊκευμένη διάσταση στον λαό μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βάλει αυτούς τους όρους με τους οποίους θα λειτουργεί ένα σύστημα. Και η προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση, θυμάστε τώρα τις προηγούμενες μέρες, ενίσχυσε την λογική της διατήρησης της δυναμικής και της, ουσιαστικά της καλύτερης θωράκισης αυτού του συστήματος για να επιβάλλει την πολιτική σε όλα τα επίπεδα και σε σχέση με αυτά που λέτε, με το ασφαλιστικό, σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις, τις ιδιωτικοποίησεις, την φορολόγηση, να την βάλει σε καλύτερα θεμέλια, γιατί αφορά ούτως ή άλλως την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, κερδών μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων, και σε σχέση με τη δομή του το κράτος παίρνει όλα εκείνα τα μέτρα, ούτως ώστε να μην ρευστοποιεί την δυνατότητά του να επιβάλλει αυτή την πολιτική. Παίρνει μέτρα, γιατί φάνηκε όλο το προηγούμενο διάστημα ποιες είναι οι αδυναμίες του, και φυσικά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ έχουν συμφωνήσει στη θωράκιση αυτού του συστήματος, ακόμα μέσα και από αυτόν τον θεσμό. Το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, που αποσπάται ουσιαστικά από εθνικές εκλογές, διαχωρίζεται, γιατί έδειξε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι είναι μια αδυναμία και μπορεί να αξιοποιηθεί και ρευστοποιεί ουσιαστικά μια κυβερνητική διαχείριση. Και βέβαια βάλανε όλη την πινελιά τους, ούτως ώστε αυτό το πράγμα να διευθυνθεί με αυτόν τον τρόπο, θωρακίζοντας το σύστημα. Όμως
δεν μένει το κουκουέ με αυτή την ανάλυση, δεν μένει εκτός διαδικασιών, εκτός παιχνιδιού, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Για ποιο λόγο, δεν βλέπω το λόγο. Δεν θα μπορούσε, υπάρχει μια εναλλακτική, ας πούμε, αντίληψη που θα έλεγε ότι θα μπορούσε το ΚΚΕ να αναλάβει πρωτοβουλία και να προτείνει αυτό ένα πρόσωπο ίσως υπερκομματικής και διακομματικής αποδοχής, αλλά να έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν έχει εξουσίες, αλλά είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συμβολικά έστω έχει τη δική της σημασία, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά υπογράφει, κατοχυρώνει και δεσμεύει την κυβερνητική, την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία, όπως την αναλύσαμε νωρίτερα, έχει συγκεκριμένους άξονες ενάντια στα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα και σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις και σε σχέση με την κοινωνική πολιτική. Μάλιστα. Επικυρώνει ουσιαστικά αυτές τις επιλογές της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Να πάμε... Αυτή την έννοια, τι να βάλουμε, να βάλουμε το ζήτημα εμείς ποιος τελικά θα είναι, ναι, και όχι το περιεχόμενο αυτής το περιεχόμενο της ύπαρξης αυτού του θεσμού. Κατανοητό. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε αλλεπάλληλες μετρήσεις της κοινής γνώμης και θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να μιλήσουμε με τον κύριο Ζούπη, έναν πολιτικό αναλυτή που το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον οι έρευνες στις εταιρείες τις οποίες προείσταται έχουν εξαιρετικά εντυπωσιακή επιβεβαίωση στην κάλπη της Opinion Poll. Θα τα πούμε αυτά αργότερα, θα ίσως μας ακούσετε. Ναι. Αλλά έχουμε λοιπόν αλλεπάλληλες έρευνες κοινής γνώμης, όχι μόνο της συγκεκριμένης εταιρείας, στις οποίες φαίνεται όχι μόνο να διατηρείται το σημαντικό προβάδισμα που κατέγραψε και μάλιστα να ανοίγει και η ψαλίδα η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, όχι μόνο αυτό, αλλά και να το κυριότερο κατά τη γνώμη μου, ότι η ατζέντα της, τα θέματα δηλαδή που ανοίγει, να έχουν πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη διακομματική θα λέγαμε αποδοχή. Και την ίδια στιγμή το ΚΚΕ να παρουσιάζει τα γνωστά, σταθερά μέτρια, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αλλά τέλος πάντων αυτά ποσοστά που καταγράφει τα πολλά τελευταία χρόνια σε εκλογές. Αυτό σας προβληματίζει? Φυσικά πάντα. Είναι κυρίαρχο το να μπορείς να παρέμβεις με τις επεξεργασίες σου, τη δυνατότητα του να εκλαϊκεύσεις την πολιτική σου πρόταση στον λαό και βέβαια να διεκδικήσεις και να επιδιώκεις την μέγιστη αποδοχή αυτής της πολιτικής σου θέσης. Πάντως τα δημοσκοπικά στοιχεία, εντάξει, έχει μια σημασία τώρα και θα δούμε με τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται. Προφανώς έχουμε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά βάζει την ατζέντα της πολιτικής και πάνω σε αυτό γίνεται η τοποθέτηση και των λαϊκών στρωμάτων. Το σίγουρο είναι ότι είναι η αποδοχή, αυτό που είπατε, αποδοχή όλων των κομμάτων πλην κουκουέ στις κατευθύνσεις, στις πολιτικές που έχουν δοθεί σαν εντολή από το μεγάλο κεφάλαιο για να αναπτύξει καλύτερες προϋποθέσεις για την κερδοφορία του. Και με αυτή την έννοια ο λαός μας, αν θέλετε, τώρα σε σχέση με αυτά τα τελευταία δημοσκοπικά, προφανώς μπορεί να, σε έναν βαθμό να λιωθεί η τοποθέτησή του σε σχέση με τα μερίσματα, σε σχέση με την σε σχέση με το φορολογικό το οποίο παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως φιλολαγικό και στην κατεύθυνση του να απαλύνει τις αντιθέσεις και να ελαφρύνει τα λαϊκά στρώματα. Κάτι που στην ουσία εμείς κάνουμε την παρέμβαση καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο με όλες μας τις δυνάμεις παντού και να δείξουμε αναδείξουμε το αποπροσανατολιστικό περιεχόμενο που έχει. Είναι το περιεχόμενο που έχει που λέει ότι πρέπει θέλει να κερδίσει χρόνο, να θέσει τις λαϊκές δυνάμεις που πραγματικά έχουν τη δυνατότητα να βάλουν όρους για την ζωή τους, να κάτσουν στο καναπέ και να περιμένουν εξελίξεις σε κυβερνητικό επίπεδο, όπως έκανε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που απέβησαν ουσιαστικά μοιραίες σε μεγάλα ποσοστά σε σχέση με την ζωή τους και το προηγούμενο διάστημα. Αυτό ακριβώς λέμε, ότι θα γίνει και το επόμενο διάστημα αν δεν δουν καθαρά τον αποπροσανατολιστικό χαρακτήρα των μέτρων σε σχέση με τον φιλολαϊκό τους, τη φιλολαϊκή τους διάσταση, και να μην χάσουν καθόλου χρόνο να τεθούν σε θέσεις μάχης και συσπήρωσης μαζικότητας απέναντι σε ζητήματα τα οποία πρέπει να διεκδικηθούν άμεσα, γιατί οι επιλογές και σε οικονομικό επίπεδο και αυτής της κυβέρνησης είναι εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων συνολικά. Και αυτό το θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε τη συζήτηση, να κάνουμε σε σχέση με όλα τα μέτωπα, έτσι. Μάλιστα. Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, εκλεγόμενη στην δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλό συλλαλητήριο και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.